Ο Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος ανέλαβε τα ενία της Δημοτικής Επιχείρησης και Αποχέτευσης του Δήμου Σερών μετά από πρόταση του Δημάρχου Αλέξανδρου Χρυσάφη με αναπληρωτή το Σάβα Ρίζο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τιμή για μένα και ταυτόχρονα ευθύνη, όπως καταλαβαίνετε. Συγκεκριμένα θα πω ότι ο νόμος ορίζει ότι πρόεδρος ΔΕΙΑΣ είναι ο ίδιος ο Δήμαρχος ή ο σύμβουλος τον οποίο θα υποδείξει ο Δήμαρχος. Άρα καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος ο νόμος πόσο μεγάλη σημασία δίνει στην διοίκηση της επιχείρησης αυτής. Οπότε αποτελεί διπλή τιμή και διπλή ευθύνη για μένα η επιλογή μου σε αυτή τη θέση. Για να μην μασάμε τα λόγια μας, είναι γνωστό ότι η ΔΕΙΑΣ αφορά όχι απλά τους πολίτες των Σερών όπως κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο του Δήμου, το οποίο έχει άμεση σχέση με όλους τους δημότες, έχει οικονομική συναλλαγή και μάλιστα μια οικονομική συναλλαγή πάνω σε ένα αγαθό το οποίο είναι το νερό, είναι η ίδια ουσία της ζωής. Και δεν είναι μόνο το νερό, είναι και αποχέτευση, δηλαδή είναι και το περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χρέος, έχουμε μια ευθύνη να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής στους δημότες των Σερών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, στόχος της επιχείρησης είναι η μείωση της τιμής του νερού κατά 30% σε κάποια υδρόμετρα, όπως τόνισε ο κ. Χαλκιόπουλος. Σε ό,τι αφορά τους φουσκωμένους λογαριασμούς, θα επαναξεταστούν ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη και αδικίες σε βάρος των καταναλωτών, ανέφερε ο πρόεδρος. Η φιλοδοξία είναι, το είχα πει και εγώ προεκλογικά αυτό το πράγμα, η μείωση κατά 30% στην τιμολόγηση του νερού και φυσικά όχι σε όλα τα υδρόμετρα. Θα υπάρξουν δηλαδή κλίμακες και θα υπάρξουν κριτήρια με τα οποία θα γίνουν οι μειώσεις, επαναλαμβάνω, στην τιμολόγηση του νερού. Είναι μια δέσμευση, θα γίνει η ανάλογη μελέτη και μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Όταν μιλάμε για μελέτη, μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε σύμφωνοι και με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, σύμφωνοι με τον νόμο και φυσικά η τιμολόγηση πρέπει να είναι δίκαιη για τους πάντες. Η μείωση θα γίνει, δεν είναι προεκλογική μας δέσμευση. Από εκεί και πέρα πρέπει να διατηρήσουμε την ποιότητα του νερού, που είναι το πρώτο απ' όλα είναι η υγεία. Την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών όσον αφορά την αποχέτευση και φιλοδοξία, όχι μόνο δική μου αλλά και όλης της νέας δημοτικής αρχής, είναι να αφήσουμε το στίγμα μας όσον αφορά μια σειρά από έργα τα οποία θέλουμε να χαρακτηρίσουν τη θητεία μας αυτή στην διοίκηση τόσο του Δήμου όσο και της παρούσας επιχείρησης. Για το ζήτημα του συμψηφισμού των χρεών του Δήμου και της ΔΕΙΑΣ, ο κ. Χαλκιόπουλος υποστήριξε ότι παρόλο που ελήφθη απόφαση πριν από χρόνια, το θέμα δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμη. Υπάρχει μια σοβαρή διένυξη, από όσο έμαθα, είναι εδώ και αρκετά χρόνια ανάμεσα στο Δήμο και τη ΔΕΙΑΣ με κάποια αλληλοχρωστούμενα τα οποία έχει γίνει συμψηφισμός, ο οποίος όμως, από όσο έχω δει στην πράξη, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του Δήμου. Άρα πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί πάνω απ' όλα είπαμε είναι το συμφέρον του Δημότη. Δεν είναι μόνο να δούμε αν έχει δίκιο ο πολιτικός παράγοντας ή ο υπηρεσιακός παράγοντας, ο Δήμος, η ΔΕΙΑΣ. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα ποιο είναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πάνω απ' όλα μιλάμε για το Δήμο. Εκεί δεν υπάρχουν κομμάτια ξεχωριστά, ούτε χωράει να υπάρχουν αντίπαλα στρατόπεδα. Είναι ο Δήμος και το συμφέρον του Δημότη.